Γκουμινάρα. Ο θρησκευτικός ηγέτης των Ισμαηλιτών δέχτηκε να δώσει στην πρώην σύζυγό του, πριγκίπισσα Γκαμπριέλ Ζουλίνεγκεν, όπως ήταν το όνομα της Γερμανίδας, πριν ασπαστεί το Ισλάμ, 50 εκατομμύρια λίρες. Του την είχε συστήσει το 1998 ο φίλος του, τέος βασιλιάς Χουάν Κάρλος της Ισπανίας. Ψηλή ξανθιά που είχε κάνει μικρή καριέρα ως τραγουδίστρια συμμετέχοντας σε διαγωνισμό της Eurovision, εργαζόταν πλέον ως δικηγόρος στο Λονδίνο. Παντρεύτηκαν όταν ήταν εκείνος τα 61 και εκείνη 35 ετών. Απέκτησαν ένα γιο, τον Άλλη, το 2000, όταν η Μπεγκούμ έμαθε πως ο άτακτος Αγά Χάν είχε συνάψει δεσμό με αεροσυνοδό του ιδιωτικού του τζετ, τον χώρισε. Το δικαστήριο υπολόγισε στο 1,5 δισεκατομμύριο λίρες την περιουσία του Αγά Χάν. Όμως, όπως εξήγησε ο ίδιος ο ημάμης, θεωρεί πως η επιχειρηματική αυτοκρατορία που διοικεί δεν αποφέρει κέρδη στον ίδιο, αλλά ωφελεί τους εκατομμύρια πιστούς του Ισμαηλίτες, τη μειονότητα Σιητών Μουσουλμάνων δηλαδή, της οποίας είναι θρησκευτικός ηγέτης. Η κύρια κατοικία του, το Έγκλεμον, αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών βόρεια από το Παρίσι, είναι περικυκλωμένη από ένα τεράστιο πάρκο και περιλαμβάνει ένα πύργο και εγκαταστάσεις για άλογα κούρσας, που είναι μία από τις μεγάλες του αγάπες. Έχει στην κατοχή του εκατοντάδες άλογα και πολλά ρεκόρ σε υποδρομίες. Ο Αγά Χάν έχει ακίνητα σε όλο τον κόσμο, όπως το Resort Costa Smeralda στη Σαρδινία, αγαπημένο προορισμό πανίσχυρων προσώπων. Ταξιδεύει ανά τον κόσμο με το ιδιωτικό τζετ ή τη θηριώδη θαλαμικό του Alm Shar. Διαθέτει φάρμες αναπαραγωγής αλόγων, λέσχη ιστιοπλοείας, μια εκπληκτική έπαυλη στα περίχωρα του Παρισιού και ένα γεωπελαγίτικο αρχοντικό στην πανέμορφη Πάτμο. Επένδυσε χρήματα στα πιο φτωχά κράτη του κόσμου, κυρίως σε εταιρείες που κατασκευάζουν αλλιευτικά δίχτυα, σπίρτα, πλαστικές σακούλες, ξενοδοχεία πολυτελείας, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, υδροηλεκτρική σταθμή, φαρμακοβιομηχανία, τράπεζα, κυρίως στην Κεντρική Ασία και την υποσαχάρη Αφρική. Ποιος είναι όμως ο Αγά Χάν και πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της δυναστείας? Ξεκινούν 14 αιώνες πριν, στην αρχή του Ισλάμ. Από τότε ο Αγά Χάν θεωρείται κατευθείαν απόγονος του Μωάμεθ. Ο τίτλος, που σημαίνει άρχοντας και αρχηγός, δόθηκε για πρώτη φορά στον ημάμι των Ισμαηλιτών από το Σάχη της Περσίας, όταν ο πρώτος Αγά Χάν παντρεύτηκε την κόρη του. Οι πιστοί του θεωρούν ότι είναι ημίθεος και κάθε χρόνο του αποδίδουν το 1/10 του εισοδήματός τους. Πατέρας του ήταν ο περιβόητος Αλί Χάν, ένας από τους μεγαλύτερους καρδιοκατακτητές του 20ου αιώνα. Χαρτοπαίκτης, playboy, σκανδάλιζε το Λονδίνο του Μεσοπολέμου με τους έρωτές του. Εκεί συνάντησε τη μητέρα του σημερινού Αγά Χάν, την Τζοάν Γκίνες, απόγονο του Εδουάρδου του Τρίτου. Μοιραίος ήταν ο έρωτάς του με τη Ρίτα Χέιγουορθ, την οποία παντρεύτηκε το 1949. Με το θάνατο του παππού του, ο Καρίμ έγινε Αγά Χάν σε ηλικία μόλις 20 ετών. Πρώτη σύζυγος ήταν η γαλαζοέματη Lady James Crichton Stuart. Με την πριγκίπισσα Σάλιμα, όπως με τον ονομάστηκε, απέκτησε τρία παιδιά, τη Ζαχρά, το Ραχίμ και το Χουσαΐν. Τα κοσμήματα που της χάρισε ήταν μυθικά, αφού όταν χώρισαν τη δεκαετία του 80, εκείνη τα πούλησε για 17 εκατομμύρια δολάρια. Την περασμένη χρονιά ο Ραχίμ παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Καλονί Κέντρα Σπίαρς, που είναι πλέον η πριγκίπισσα Σάλγουα. Τώρα ο Αγά Χάν, μετά το διαζύγιο του, έχει μόνιμη συνοδό την Μπεατρίς Φον Σούλεμπεργκ, πρώην σύζυγο μεγάλου επιχειρηματία του Λονδρέζικου Σίτι. Δεν κατάλαβα, η τελευταία σύντροφός του δεν είναι σύζυγός του? Όχι, δεν έχει παντρευτεί ακόμα, έχει μείνει στους δύο γάμους, κυκλοφορούν μαζί όμως. Η ίδια έχει πάρει διαζύγιο, ήταν με ένα πλούσιο κτηματομεσίτη του Λονδίνου. Πολλά λεφτά και εκείνη. Και γι' αυτό γνωρίστηκαν. Προφανώς. Αν δουλεύει στην τράπεζα, πού να τη βρει? 50 χρόνια είναι σε αυτή τη θέση, ως Αγά Χάν. 50 χρόνια. Έχει φύγει, ναι. Σε αυτό είναι σωστό. Πώς να τη βρει? Λοιπόν, να περάσουμε λίγο σύνδεσή μας. Βέβαια, και είμαι περίεργος να δω πραγματικά πώς μπορεί να είναι η εικόνα από ένα κτίριο στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, με ύψος 30 μέτρα, μπορεί και παραπάνω, και τι μπορείς να δεις από εκεί. Και νομίζω ότι η μέρα, επειδή είναι καλή σήμερα, θα έχει πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα, γιατί είναι νέο πρόγραμμα που ξεκινάει από το Δήμο Αθηναίων. Αυτό να τους πούμε, δεν είναι ότι πάμε να σας δείξουμε τον Γκάζι. Και θα μπορούν και τα σχολεία και παιδιά να το επισκεφθούν. Εντάξει, η εικόνα είναι μαγική, έτσι. Έχει και κιάλια ευκρίνειας. Εγώ θα ήθελα να μας πούνε αν πραγματικά από ψηλά η Αθήνα δείχνει πιο όμορφη από ότι είναι, τουλάχιστον όταν την περπατάς σε κάποιες γειτονιές, στεναχωριέσαι ότι είναι αφημένη, είναι ταλαιπωρημένη, είναι πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε εκεί. Βρίσκεται ο Γιώργος Λιανός στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, όπου... Α, πολύ ωραία. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Μου, καλησπέρα. Κάνε μας τις συστάσεις και πες μας τι είναι εκεί, τι γίνεται. Αργυρό Μπατσί, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εδώ της Τεχνόπολης.
και παρακολουθούμε την Αθήνα από τα 32 μέτρα που είναι νομίζω ο πύργος του υδαταερίου, συν 1,61 που είναι η Αργυρό που μου είπε να μην το πω. Να μην το πει, αλλά το είπε. Καλησπέρα. Τώρα το έδειξε και λίγο η εικόνα και να μην το έλεγε, γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο Λιανός δεν είναι και 2 μέτρα. Είναι ψηλό παιδί. Είναι ψηλός. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο ψηλότερο κτίριο της Τεχνόπολης, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, ονομάζεται πύργος, γιατί ξεπερνάει τα 32 μέτρα ύψος. Όπως όλα τα κτίρια της Τεχνόπολης, και αυτό έχει σημαντική ιστορική σημασία, αλλά και τεχνολογική. Είναι ένα σημαντικό δείγμα της βιομηχανικής κληρονομιάς. Και εδώ ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία πραγματικά να δει, να έχει μια πολύ όμορφη οπτική γωνία της πόλης, με θέα 360 μοιρών, από Ακρόπολη Λυκαβητό μέχρι και την Καστέλα και το Φάληρο. Ειδικά σήμερα, Ελένη, που έχει πάρα πολύ καλό καιρό, έχει καλή ορατότητα τουλάχιστον, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε μαζί με την οικογένειά του και να θαυμάσει αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά είναι υπέροχο και είναι ανοιχτό όλη τη χρονιά, έτσι. Ακριβώς. Ο πύργος είναι ανοιχτός όλη τη χρονιά. Εγκαινιάστηκε περίπου πριν ένα χρόνο και είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες όλη τη χρονιά, κάθε μέρα εκτός Δευτέρας, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Εσάς θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό από όλα αυτά που είδατε από ψηλά, που ίσως δεν το είχαμε πάρει καν χαμπάρι εμείς που τα βλέπουμε όλα από χαμηλά και που πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να το δει. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει κάθε φορά που ανεβαίνω στον πύργο του υδαταερίου είναι ότι μπορώ από τα κιάλια να θαυμάσω την Ακρόπολη και να δω μέχρι και τις μπλούζες που φοράνε οι επισκέπτες, αλλά τα ζευγάρια που πιάνονται χέρι-χέρι, ακόμα και το χαμόγελό τους. Και άλλα πράγματα που κάνουν ζευγάρια, Ελένη, γιατί χρησιμοποίησα τα κιάλια πριν. Για ναι, μην καρφώνεις ότι ώρα. Εσύ θα κάτσεις να δεις και αυτά. Εγώ θα κάτσω μέχρι να ανοιχτώσει, σας το εκπρόσωπα. Δεν ξέρω αν φαίνονται διαμερίσματα και μπαλκόνια από εκεί που είναι όλοι ανέχουν τα κιάλια. Δεν κρυπτών. Πείτε μας λίγο για τις αντιδράσεις των παιδιών. Τα παιδιά πώς το βλέπουν. Όταν ανεβαίνουν και βγαίνουν από τα σανσέρ, πάντα σχεδόν ουρλιάζουν από τη χαρά τους. Αλήθεια, ναι, κατευθύνονται πολύ κοντά στα τζάμια, φωνάζουν «Ουάου, είναι εντυπωσιακό, δεν το περιμέναμε». Και ιδιαίτερα αυτή την Κυριακή να πω, στις 12 η ώρα θα γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες. Ονομάζεται η Αθήνα από ψηλά, όπου μικροί και μεγάλοι θα ανέβουμε στον πύργο του υδαταερίου, θα δούμε στην ουσία, θα ακούσουμε μια φανταστική ιστορία που συνδέει τη γειτονιά με το παλιό εργοστάσιο Φωταερίου. Θα δούμε τα διάφορα κτίρια και τα διάφορα σημεία της πόλης από ψηλά και θα τα ζωγραφίσουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μέχρι πότε μπορούμε να σε επισκεφτούμε και ποιες ώρες? Είναι καθημερινά Τρίτη με Κυριακή 10 με 6. Κάθε μέρα ανοιχτά. Δεν κλείνει ο πύργος του υδαταερίου, είπαμε, εκτός Δευτέρας. Και γενικά η Τεχνόπολη, να πω ότι είναι ένας μοναδικός χώρος για την οικογένεια. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κανείς κάθε μέρα μπορεί να κάνει κάτι, να παρακολουθήσει και την έκθεση για τη δεκαετία του 80, να κάνει τη βόλτα του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, αλλά να χαρεί και με τα παιδιά του την παιδική χαρά, το skywalk και ένα καφέ. Μάλιστα. Τι ωραία που τα είπατε. Πολυβόλο η Αργυρό. Αυτό τους έλεγα από την αρχή. Ναι, είσαι πολυβόλο τους. Είσαι θεός, ρε εσύ. Βρίσκω ανθρώπους και κάνω παρέα. Να σου πω, πάρ' τα κιάλια σου, φεύγουμε εμείς. Δες με την ησυχία σου. Πάω, καλά να περάσεις, Γιώργο. Τα κιάλια σου. Φιλάκια. Γεια χαρά. Τι πλάκα που έχει αυτό το παιδί. Είναι φοβερός. Λοιπόν, για δώστε μου γραμμή παρακαλώ, γιατί εγώ θέλω να δώσω δώρα σήμερα και να πω στους τηλεθεατές μου ότι στο Instagram, κορίτσια, αλλά και κάποια αγόρια, όσοι μας βλέπετε τέλος πάντων από αγόρια, έχω ανεβάσει και κοσμήματα από την Άννα Μαρία Μαζαράκη και τα φανταστικά προϊόντα από το Creta Farms εν Ελλάδη και τη φορεματάρα της Ίσης που 2 και όχι 1 θα κερδίσετε. Μπορεί να ανεβάσω και κάτι ακόμα. Σκέφτομαι να ανεβάσω και ένα σακίδιο από αυτά που μας έχει φέρει σήμερα η Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τι να κάνω, βλέπω πάλι πολύ τώρα με το μωρό. Ξαναξεκίνησα από την αρχή να βλέπω τέτοια προγράμματα. Τρελαθώ. Τα έχω δει τόσες φορές. Τώρα σε αυτή την ηλικία πάλι από την αρχή τώρα. Δεν αντέχω. Η Πέπα σταμάτησε. Όχι, αυτή τη βλέπει μόνη. Δεν είμαι σπίτι εκείνη την ώρα. Α, εγώ το πρωί όμως 7-8 η ώρα, 8 η ώρα που ξυπνάει, το ψάχνω. Δώρα. Πού παίζει τώρα, δεν κάνει να πω τώρα, γιατί δεν κάνει, μόνο παιδικό πρόγραμμα είναι. Στο Nickelodeon. Λοιπόν, τώρα η μικρή εξερευνήτρια.
Ντόρα, Ντόρα, άστα, άστα. Ντόρα, η καλύτερη μαθήτρια. Αυτό και από την αρχή, εγώ τώρα σε αυτή τη φάση. Πάλι Ντόρα. Λοιπόν, δώστε μου γραμμή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, όμορφη Ελένη. Γεια σου, κοριτσάκι μου, καλησπέρα. Χαίρομαι τόσο πολύ που μιλάω μαζί σου αυτή τη μέρα που είναι πολύ σημαντική για μένα. Γιατί, τι έχουμε σήμερα? Έχω τα γενέθλιά μου και γίνομαι 40. Τι είναι, βρε, τα 40. Είναι. Είναι μια επανάληψη του 20. Αλλά χαίρομαι τόσο με ωριμότητα και μυαλό πια. Θέλω να παίξω και να κερδίσω. Μου, για να παίξω. Θα παίξεις και θα κερδίσεις. Και εγώ σου λέω ότι επειδή έχεις πραγματικά τρομερή γιορτή σήμερα, σημαδιακή, αλλά μην το παίρνεις και πολύ σοβαρά. 40. Άλλες εποχές είμαστε τώρα. Ξέχνα τις εποχές παλιές. Σήμερα το 40 είναι. Φυσάει το 40 σήμερα. Γι' αυτό ό,τι και να γίνει, εγώ σου λέω τώρα και μηδέν δώρο να πάρεις, εγώ έστω και για αγούρι θα πάω να βρω κάτι σπουδαίο από την Άννα Μαρία Μαζαράκη, που δεν γιορτάζει μόνο τον έρωτα, γιορτάζει και τις γιορτές της γυναίκας όλες. Και επειδή γιορτάζει, γι' αυτό θα στο δώσω. Οπότε χαλάρωσε. Ευχαριστώ πολύ, Ελενάκη μου. Πάμε. Λοιπόν, καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ Ποιο πολύ. Από τα παρακάτω νησιά δεν ανήκουν στα Δωδεκάνησα? Κο, Ρόδο, Πάτμο, Χίο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Ήμουνα πολύ ιδέα. Κακή στη γεωγραφία. Είμαι χάλια από γεωγραφία. Κι εγώ χάλια. Τα Δωδεκάνησα, στο περίπου ξέρω ποια είναι, αλλά ουσιαστικά 4-5 είμαι σίγουρη. Τα άλλα είμαι και δεν είμαι. Τα ξέρω τα νησιά, δεν μπορώ να τα χωρίσω. Τα νησιά του Ιωνίου τα ξεχωρίζω. Του Αιγαίου τα ξέρω, αλλά μπορώ και να κάνω και ένα δυο λαθάκια. Με Ελένη μου και αλλά εγώ. Τα Δωδεκάνησα. Θεά μου, κάνε μια προσπάθεια. Κο, Ρόδο, Πάτμο, Χίο. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι στα Δωδεκάνησα? Η Ρόδος είναι σίγουρα. Είναι από τα νησιά που τα έχω πολύ εύκολα. Η Κος που είναι δίπλα, λογικά πρέπει να είναι. Αλλά με επιφύλαξη αυτό να το πω. Για τη Ρόδο βάζω και 10 υπογραφές. Μήπως είναι Ηχείος? Εσύ θα μου πεις. Βάλουμε Ηχείος, δεν ξέρω, δεν το και ξέρω. Και δεν τη βάζουμε. Ρίξε μια Χίο. Όπα να το ναι, Ηχείος είναι. Λοιπόν, μπορείς να σταματήσεις και εδώ. Γιατί λίγο σε φοβήθηκα αν με το πρώτο φοβάσαι. Αλλά μπορείς και να συνεχίσεις. Εγώ θα στο δώσω το δώρο από την Άννα Μαρία. Ελένη, ήρθα για να παίξω, αγάπη μου. Ναι, ρε, αγάπη μου, τώρα σιγά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, θα σε πάω σε κάτι που. Εύκολα, εύκολα. Μαρτά, εύκολα. Για να είναι εύκολα, πρέπει να συμφωνούμε και οι δύο στο ότι είναι εύκολο και ότι είναι δύσκολο. Ας πούμε, για μένα η γεωγραφία ήταν δύσκολη. Αλλά επειδή ήξερα θα στο δώσω το δώρο, λέω δεν βαριέσαι. Μπορεί να το ξέρει. Αλλά και για σένα δύσκολη, γιατί δεν ξέρει γεωγραφία. Μένα, ναι. Πέσαμε δύο άσχετες να μιλήσουμε για γεωγραφία. Εγώ τώρα στην ερώτηση που θα σε πάω, την ξέρω. Το θέμα είναι, για σένα είναι εύκολο ή δύσκολο, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε. Πώς λέγεται η εκπομπή του Νίκου Μάνεση στον Α? Στον Α. 60 λεπτά στην Ελλάδα. 60 λεπτά Ελλάδα. 60 λεπτά από την Ελλάδα. 60 λεπτά μια Ελλάδα. 60 λεπτά Ελλάδα, νομίζω. Ναι, βρε, αγάπη μου, γι' αυτό σου είπα. Για μένα ήταν εύκολα, ξέρω εγώ. Αν εσύ τα παρακολουθείς. Πολύ σωστά. Εγώ τα παρακολουθώ. Το δεύτερο δώρο σου έρχεται από την κουζίνα. Και είναι τα φανταστικά προϊόντα της Creta Farms. Και φτιάξε το λουκάνικο το σφακιανό, άπεχτο. Καταπληκτικό. Δεν θα σου έρθουν δύο λουκάνικα. Πολλά διαφορετικά πράγματα θα σου έρθουν. Λοιπόν, πάμε Ελένη, στην τρίτη τώρα ερώτηση. Πρέπει να τώρα πρέπει να δώσουμε γκάζια. Ναι, αλλά θα σου πω κάτι τώρα. Τρίτη ερώτηση, δεν μπορώ να βοηθήσω ποτέ κανέναν. Οπότε, πάμε και καλή επιτυχία και εύχομαι να τα πας σωστά. Ποια είναι... Αχ, είπες γεωγραφία, σκράπας και εσύ, σαν και εμένα. Πάμε παρακάτω, θα σου βρω άλλη. Όχι, όχι, δεν θα στην βάλω αυτήν. Α, θα σε πάω σε αυτή, τηλεοπτική. Δεν μπορεί, εδώ το παίζουμε πολύ δυνατά όλοι μας. Σε ποια από τις παρακάτω σειρές δεν έχει πρωταγωνιστήσει η Χρυσούλα Διαβάτη? Δεν. Ναι. Εκμεκ Παγωτό. Δύο ξένοι. Της Ελλάδος τα παιδιά. Τρεις χάριτες. Είναι πολύ εύκολο. Οι τρεις χάριτες. Βέβαια, αγάπη μου, βέβαια, οι τρεις χάριτες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σου έστειλα κόσμο που τώρα θα διαλέξω. Σου έστειλα φαγητά καταπληκτικά να τα φτιάξεις μόνη σου, αλλά με εγγύηση από την Creta Farm. Θα σου κλείσω με καλλιντικό και ολοκληρώνω. Παίρνεις και την, νομίζω, τελευταία κασετίνα από τη VC. Σπουδαίο δώρο. Καλό και ακριβό. Έλα να σου δείξω και το δώρο τώρα από την Άννα Μαρία Μαζαράκη. Λοιπόν, θα σε πάω σε αυτό το υπέροχο μικρό κρεμαστό του λαιμού, το οποίο είναι διακριτικό, αλλά κάνει φοβερή δουλειά. Δες το. Τι να δεις τώρα με όλα αυτά που φοράω. Το βλέπεις?
με τη φούξια πετρούλα και τις πολλές διακριτικές γυαλιστερές υπέροχες πέτρες, οι οποίες δεν έχουν μόδα, πάντα φοριούνται σε μακριούς κολιέδες, κοντούς κολιέδες, με πετρούλα ή χωρίς και τίποτα. Νάκη μου, πάρα πολύ ωραίο, σαν και σένα. Μωρέ, πολύ σε ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά, καλοφόρετα και καλοφάγωτα. Λοιπόν, είναι η ώρα μου να αποχωρήσω για πολύ λίγο, γιατί αμέσως μετά μπαίνω σε άλλο θέμα. Υπομονή. Λίγο ακόμα. Ερχόμαστε. Τα δυνατά μαλλιά παραμένουν λία και απαλά σε όλες τις συνθήκες. Το Pantene με τη σύνθεση Pro-V δυναμώνει τα μαλλιά και τα κάνει τόσο απαλά που δεν θα σταματάς να τα αγγίζεις. Pantene. Έχετε χρόνο να πάτε μέχρι την κουζίνα, να φτιάξετε τα καφεδάκια σας, τεντώνεστε, σηκώνεστε, ανοίξτε το παράθυρο και όλα τα υπόλοιπα να τα κάνουμε εδώ παρέα. Όλα θα πάνε καλά. Έρωτα θέλει η ζωή. Μουα. Δεν βάζετε ρε μυαλό με τίποτα. Happy Days στον Αλφα. Καθημερινά στις 8 το πρωί ξυπνάμε αλλιώς. Pantene με τη σύνθεση Pro-V δυναμώνει τα μαλλιά και τα κάνει τόσο απαλά που δεν θα σταματάς να τα αγγίζεις. Pantene. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν καμιά ώρα από τώρα, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα νέο κύριο, νεαρό κύριο, ο οποίος έτσι τα φέρει ζωή, που μεγάλωσε και μεγάλωσε από ό,τι θα μας τα πει και από κοντά, αλλά από ό,τι έχω δει και από όλα αυτά που έχει πει στο βίντεο που ακολουθεί, γιατί από εκείνον πήραμε τις πληροφορίες, μεγάλωσε πολύ καλά μαζί με τα αδέρφια του στα χωριά ΣΟΣ. Σήμερα είναι εδώ να μας πει και για εκείνα τα χρόνια και για τη συνέχεια μετά, όταν ξεκίνησε τις σπουδές του, όταν ξεκίνησε να ζει μόνος του, έψαξε δουλειά κτλ. Κτλ. Για πάμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα, τον Κυριάκο Μίχα. Είναι εδώ που τα παιδιά από όλα τα σπίτια μαζευόμαστε και γινόμαστε, δενόμαστε μεταξύ μας όλοι παρέα. Να είμαστε μόνο τα παιδιά που είμαστε στο ίδιο σπίτι. Είμαστε τα παιδιά του παιδικού χωριού. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο σαν όσος καιρός και αν περνάει, κάθε φορά που έρχομαι στο παιδικό χωριό ΣΟΣ στη Βάρη, είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου. Ο Κυριάκος Μίχας είναι ένα από εκείνα τα παιδιά που μεγάλωσαν στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ο ίδιος και τα τρία αδέλφια του βρέθηκαν σε αυτή την οικογένεια με τη μεγάλη αγκαλιά όταν ήταν 3,5 ετών. Όλες μου οι παιδικές αναμνήσεις είναι εδώ. Πολύ πολύ μικρός, τα παιδικά μου χρόνια, οι πρώτες βόλτες, τα πρώτα παιχνίδια, οι άνθρωποι οι οποίοι με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. 31 ετών πια έχει μόνο γλυκές αναμνήσεις και εμπειρίες ζωής που τον ορίμασαν, τον άνδρωσαν, τον έκαναν έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο που είδε τα όνειρα των παιδικών του χρόνων να γίνονται το παρόν του. Σε ένα μεγάλο βαθμό τα όνειρα που κάναμε ως παιδιά έχουν εκπληρωθεί. Έχοντας βρεθεί στον χώρο και έχοντας δεχτεί τη βοήθεια από ανθρώπους γύρω μας, να καταλάβουμε τελικά τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε στη ζωή για να είμαστε καλά. Το να καταφέρεις να σταθείς στα πόδια σου, το να καταφέρεις να συντηρείς το σπίτι σου, το να ονειρεύεσαι ότι στο κοντινό μέλλον θα κάνεις και εσύ οικογένεια και όλα αυτά να είναι απτά στην καθημερινή σου ζωή, είναι ό,τι ζητούσα. Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλίνη, στρατιωτική θητεία, επαγγελματική σταδιοδρομία. Σταθμή ζωής για τον Κυριάκο και τους θυμάται όλους, με τη χαρά τη μοιρασμένη με την οικογένειά του και τη μαμά Μέρη, όπως λέει. Είναι η πραγματικότητά σου. Είναι το τρόπος με τον οποίο σου τα έφερε η ζωή και είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βρεις τον εαυτό σου για να μεγαλώσεις με αυτόν τον τρόπο. Η πρώτη εκδήλωση χαράς είναι με την οικογένειά σου. Οπότε όλοι μαζί στο σπίτι, την ημέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα, περιμέναμε να δούμε τι έχει γίνει με τις Πανελλήνιες, τι έχει συμβεί και να δούμε τελικά πού έχω περάσει. Τις σπουδές ξεκινάνε στη Μυτιλίνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τελειώνω με τη στρατιωτική μου θητεία και ξεκινάω να βρω την πρώτη μου δουλειά. Ξεκινάω να πατήσω σιγά σιγά στα δικά μου πόδια. Κάποιοι λένε είναι έργο Θεού, εγώ δεν ξέρω, εγώ λέω είναι έργο ανθρώπου, αλλά
ξεπερνάει οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ στις προσωπικές μου δυνατότητες. Καλώς ήρθες, Κυριάκο. Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαιρόμαστε που είσαι εδώ, γιατί είσαι ο πρώτος και πρώτη θα μπορούσε να ήσουν, θέλω να πω, είτε από αγόρι, είτε από κορίτσι, που τον γνωρίζουμε, μεγάλο όριμο. Έτοιμο άνθρωπο σε αυτή την κοινωνία, όχι παιδάκι πια, που έχεις μεγαλώσει βέβαια μες στα χωριά σας, αλλά έχεις προχωρήσει και έχεις εξελίξει τη ζωή σου, κάτι το οποίο εμείς δεν το είχαμε δει. Δηλαδή, ό,τι μπορεί, τουλάχιστον εγώ μέσα από αυτήν την εκπομπή, δεν ξέρω τι έχει, μπορεί να έχει βγει σε κάποια άλλη εκπομπή. Όλοι ξέρουμε, νιώθουμε, σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να φανταστούμε, καταλαβαίνουμε, ακούμε. Εγώ που ήμουν και πρόσφατα εκεί και βρέθηκα κοντά στα παιδιά και τα είδα και είδα πώς είναι η ζωή, πώς είναι τα σπίτια, πώς είναι οι οικογένειες που στείνονται, πώς είναι η καθημερινότητα. Βεβαίως εσείς την ξέρετε καλύτερα, αλλά δεν είχα ποτέ μου την ευκαιρία να δω ένα παιδί πια έτοιμο άντρα, έτοιμη γυναίκα, να έχει προχωρήσει, να έχει εξελιχθεί, να έχει πάρει το δρόμο του. Και να κοιτάξει πίσω και να μιλήσει για αυτά, πατώντας σήμερα πολύ γερά στα πόδια του. Τι μου κάνεις τώρα, κάναμε μια συμφωνία οι δυο μας πριν. Την κάναμε, ελπίζω ότι θα την κρατήσεις. Εσύ δεν την κρατάς όμως και με παρασέρνεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαι σήμερα 30 χρονών. Ναι. Έλεγα προηγουμένως, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα, το πώς βρέθηκες μαζί με τα αδέρφια σου στα χωριά ΣΟΣ. Από ένα αναπάντεχο γεγονός, γιατί πάντα σκεφτόμαστε τις πιο πρώτες λύσεις που είναι κάποιος άφησε το παιδί του, τα παιδιά του, κάποιος δεν έχει χρήματα να τα μεγαλώσει. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, η δικιά σου ας πούμε, που με ένα ατύχημα ξαφνικά τρία παιδάκια βρεθήκανε χωρίς τον μπαμπά τους και με μια μαμά η οποία δεν μπορούσε να τα βοηθήσει, γιατί μετά από αυτό το ατύχημα βρέθηκε ανάπηρη. Δηλαδή χρειαζόταν και η ίδια βοήθεια. Τρία και ένας εγώ τέσσερις. Εγώ και τα τρία μου αδέρφια. Τέσσερις όλοι μαζί. Ναι, ναι. Όλοι μαζί βρεθήκατε μαζί στα χωριά ΣΟΣ. Πήγαμε όλοι μαζί το 1990. Εσύ λοιπόν... Μετά από το τροχαίο αυτό. Από ό,τι λέγαμε, ήσουν πάρα πολύ μικρός. Θέλω να πω ότι όταν είσαι 3 χρονών, 3,5-4, δεν έχεις και πολλές μνήμες, είσαι μικρό